Είμαστε σήμερα στην εκδήλωση στον χώρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας. Πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, γιατί έχουν υπερβάλει αυτό. Επειδή τα ζούμε καθημερινά, τα προβλήματα είναι τεράστια που έχουν και οι άνθρωποι πραγματικά δίνουν κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούν. Μόνο να ζητήσουμε λίγο από την κεντρική εξουσία, όπως έχουμε ζητήσει, να ενισχύσει το σώμα εδώ στην Κορινθία, γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι τεράστια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να έχει εκδήλωση σημερινή μεγάλη επιτυχία. Βρισκόμαστε στο Κόρνθια Παλά σήμερα, γιορτίζεται ένα αστυνομικό υπαλλήλων. Δύο λόγια καταρχήν για τη σημερινή εκδήλωση της αστυνομίας. Ήρθαμε εδώ με τον Πέτρο, θα τραγουδήσουμε, θα διασκεδάσουμε, θα χορέψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που προτιμήσαν εμάς και νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Αυτή την περίοδο, σε ποιο νυχτερινό μαγαζί εμφανίζεσαι? Ολοκλήρωσα τις εμφανίσεις μου πριν από 3 εβδομάδες από το Ρωμαίο με τον Χρήστο το Χολίδη, που ήμουν εκεί για 10 μήνες. Και μέχρι το Πάσχα θα κάνω σίγουρα εξτρά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την περίοδο δεν μπορεί ο κόσμος να σε απολαύσει σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί, έτσι? Αυτή την περίοδο έχω αφιερωθεί στον κόσμο που δεν μπόρεσε να έρθει 10 μήνες στην Αθήνα στο Ρωμαίο. Και έτσι κάνω τα εξτρά μου ανά την Ελλάδα και εμφανίζομαι σε διάφορες πόλεις, κάθε εβδομάδα και διαφορετικά. Πέμπτη, Παρασκευή, πολλές φορές Σάββατο, πολλές φορές και άλλες μέρες, Κυριακή. Και βρίσκομαι σε διάφορες πόλεις, επαρχίες, γιατί και αυτοί πρέπει να μας δουν κάποια στιγμή. Εδώ στην Κορινθία, γενικά στην Κορινθία, υπάρχει περίπτωση να σε ξαναδούμε αυτές τις μέρες? Άμεσα όχι την επόμενη παρεπόμενη εβδομάδα, αλλά σίγουρα όλο και κάποια στιγμή θα έρθω ξανά. Ετοιμάζει τίποτα στο μέλλον, κάποια... Μετά το καινούργιο μου κομμάτι, το τελευταίο με τίτλο Λέγε, τώρα πιστεύω ότι για το καλοκαίρι θα ετοιμάσω σίγουρα και κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο έτσι καλοκαιρινό κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Πέτρος Ήμβριος, δίδυμο με τη Θέλξη στο Κορίνθια Παλάς. Δύο λόγια καταρχήν για τη σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση είναι των φίλων αστυνομικών εδώ, της Ένωσης Αστυνομικών μάλλον Κορινθίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πιστεύουμε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ρωτάω με τη Θέλξη. Εμφανίζεσαι κάποιον νυχτερινό μαγαζί αυτή την περίοδο? Όχι σταθερά. Είμαστε υπατμών. Συνέχεια και κάπου αλλού. Νέα δισκογραφική για το μέλλον? Υπάρχει τίποτα που είναι... Έχουμε κάτι στο παρόν. Κυκλοφόρησε ένα καινούριο digital single, όπως λέγεται στη μουσική γλώσσα, τέλος πάντων στη δική μας γλώσσα, ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο έχει γράψει ο Χρήστος ο Δάντης στη μουσική και ο Νίκος Ασαρής το στίχο. Λέγεται Παλιοχαρακτήρας, και αυτό τα λέει όλα. Από εδώ και πέρα, ο Πέτρος Ήμβριος, έκδοσε την περιοδία του. Περιοδία και εσύ, όπως άκουσα μεταξύ σε όλη την Ελλάδα, μέχρι να... Ναι, κοίταξε τώρα, η εποχή μετά τις γιορτές είναι συνήθως για περιοδία. Και πέρυσι έκανα μια διακοπή από νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πήγα Αμερική, πήγα Αυστραλία, πήγα Καναδά. Έκανα όλη την Ελλάδα σχεδόν και αρκετές φορές. Οπότε νομίζω ότι είναι το καλύτερο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Και αυτό λέω να κάνω. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, υγεία. Ναι, οι συνάδελφοι εδώ του Σωματείου Αστυνομικών της Κορίνθου έχουν μια βραδιά διασκέδασης και είναι ό,τι πιο χρησιμότερο αυτή την περίοδο, που έχει πέσει ένα πέπλο κατάθλιψης και απεισιοδοξίας στους εργασιακούς μας χώρους. Μια βραδιά διασκέδασης, να τα πούμε εδώ με τους συναδέλφους, είναι αναγκαίο να υπάρχει και αυτή η εκτόνωση. Πολλά τα προβλήματα στους εστόλους, ιδίως στους αστυνομικούς, τόσο σε οικονομικό όσο σε εργασιακό αλλά και θεσμικό επίπεδο. Δεν δίνονται λύσεις στα ζητήματα αυτά και όχι μόνο δεν δίνονται λύσεις, αλλά μας εγκαταλείπουν όλο ένα και περισσότερο και αυτό θα μας φύσει εκτεθειμένος στα μάτια της κοινωνίας. Ο πολίτης έχει ανάγκη τον αστυνομικό να είναι δίπλα του για να προλαμβάνει και να καταστέλει το έγκλημα. Όμως ο αστυνομικός σήμερα βλέπουμε ότι τον διαθέτει συντεταγμένη πολιτεία για άλλες προτεραιότητες. Όχι για το έγκλημα, την πρόληψη και την καταστολή, αλλά να βλέπουμε να έχει φορτωθεί όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Όλοι οι άλλοι το έχουν εγκαταλείψει, όλοι οι άλλοι συναρμόδιοι φορείς του δημοσίου και το έχει χρεωθεί η αστυνομία. Αν είναι δυνατόν τόσο αστυνομική δύναμη να ασχολείται με αυτό το ζήτημα, η άλλη μισή δύναμη να ασχολείται με τις συγκεντρώσεις, διαμαρτύρες και διαδηλώσεις, άλλη με τις αθλητικές συναντήσεις, τα γήπεδα, και αντιλαμβάνεστε ότι πόση αστυνομία
θα περισσέψει για να ασχοληθεί με την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Ένα έγκλημα που έχει αγριέψει, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τόσο ως προς την ποιότητα αλλά και στην ποσότητα και εμείς τρέχουμε ασθμένοντας. Οι περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών μας περιορίζουν πάρα πολύ τις δυνατότητες για να ανταπεξέλθουμε στην αποστολή μας. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι, το ηθικό μας είναι στα πρόθερα της κατάρρευσης και δεν βλέπω από την πλευρά της συντεταγμένης πολιτείας και από την κυβέρνηση μια ανάσα, μια τόνωση αυτού του ηθικού. Γι' αυτό και επιμένω και κάνω έκκληση στον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, τουλάχιστον κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρεπή διαβίωση του αστυνομικού να τα δώσει λύσεις. Ζητήματα που δεν κοστίζουν καθόλου. Δηλαδή η υπηρεσία να ανακοινώνεται μια φορά την εβδομάδα. Οι λέσχες εστίες που πρέπει να γίνουν στις μεγαλοπόλεις, η επικινδυνότητα της εργασίας πρέπει να αναγνωριστεί. Ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές το είχε ως πρώτη προτεραιότητα, αλλά τώρα το έχουμε ξεχάσει. Δεν θα πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να δοθούν απαντήσεις. Εδώ είμαστε, εμείς τις επόμενες ημέρες θα χαράξουμε την πορεία του αγώνα ξανά. Την προηγούμενη χρονιά είμαστε συνέχεια στους δρόμους. Φτάσαμε να αναζητούμε ακόμα και τους Τροϊκανούς. Διαμαρτυρώμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στις πρεσβείες της Γαλλίας και της Γερμανίας. Θα το πράξουμε ξανά. Και όχι μόνο σε επίπεδο εδώ της χώρας μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία της αστυνομίας, θα πρέπει να την προσέξουμε. Βλέπουμε όμως με την πολιτική που ακολουθείτε να την απαξιώνουμε, να την ευτελίζουμε στα μάτια του πολίτη. Και κάναμε αγώνα για να μας αγκαλιάσει ο πολίτης και η κοινωνία. Και το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, γιατί χρησιμοποιούμαστε για άλλες σκοπιμότητες, δηλαδή για ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά που πρέπει η πολιτική να δίνουν λύσεις ή να πείθουν ότι δεν δίνονται λύσεις, να χρησιμοποιείται η αστυνομία για να καλύψει αυτές τις αδυναμίες. Δεν είναι οι εποχές τώρα των παλαιών καιρών για να πείθεις με την παρουσία της αστυνομίας. Η αστυνομία πρέπει να έχει άλλες προτεραιότητες, να διασφαλίζει τα υπέρτα αγαθά του πολίτη και κυρίως τη ζωή του πολίτη. Να λειτουργεί δημοκρατικά, σεβόμενη τα δημοκρατικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε συνανθρώπου μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γίνεται η γιορτή της αστυνομίας για να προεμπορέσουμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τις οικογένειες των αστυνομικών, οι αστυνομικοί μεταξύ τους, αλλά και με την κοινωνία της Κορινθίας. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να... Μέχρι το προηγούμενο, τέλος. Απλά ήρθαμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους για την υπηρεσία που αυτό το καιρό κάνει μία από τις πιο υπεύθυνες, πιο σοβαρές και πιο επικίνδυνες δουλειά στην πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, ασφάλεια, υγεία και υπομονή, γιατί είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και από άποψη παραβατικότητας και από άποψη εγκληματικότητας, και η αστυνομία οφείλει να είναι η ασπίδα για τον κάθε πολίτη αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. Είμαστε καλά. Σήμερα είναι μια επιτυχημένη εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Κορινθίας. Πολλοίς κόσμος. Θα βρεθούν βέβαια και τα παιδιά των αστυνομικών υπαλλήλων που εισήχθηκαν στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ να πω συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τους, αλλά και σε όλους τους αστυνομικούς οι οποίοι καθημερινά μάχονται για να καταπολεμήσουν το έγκλημα, να είμαστε εμείς ασφαλείς και τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι σήμερα εδώ ήρθαμε να τιμήσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια με κίνδυνο της ζωής των αστυνομικών. Κινδυνεύουν ιδιαίτερα οι κατώτεροι αστυνομικοί, αυτοί που είναι στο δρόμο, αυτοί που είναι αντιμέτωποι με το έγκλημα. Όλοι αυτοί θα πρέπει να τιμηθούν και η πολιτεία θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτεί να αλλάξει πολιτική όσον αφορά τους μισθούς. Είναι αδιανόητο να δουλεύουν παραπάνω, να μην πληρώνουν υπερορίες και να δουλεύουν με μισθούς πείνας που δεν είναι ικανοί να ανταποκριθούν ούτε στα στοιχειώδη. Ο Πάτερ Νικολάος, ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Δέντες Γεώργιος, ο Δήμαρχος του Κορινθίων, Δερματικός Αλέξανδρος, ο Δήμαρχος Βέλου Μπόκας, Παπακυριάκος Ανίβας, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Κορίνθου, η κυρία Εμμανουλίδου Θωμαής,
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κύριος Κοτόπουλος. Ο κύριος Παντακάσης Βασίλειος, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσής μας και πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων. Ο κύριος Νανόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Κορίνθου. Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, ο κύριος Βόντζος. Ο πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Εμοδοτών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο κύριος Πρωτόπαπας Χρήστος. Από την εταιρεία Λαρσινός, ο κύριος Σπόρτης Κότιος. Ο κύριος Βραχάτης, εκπρόσωπο του καζίνου. Ο κύριος Μητσόπουλος, ο κύριος Κοντογιαννάκης. Και επίσης παρευρίσκονται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου, ο κύριος Ζακαριάς ο Σπύρος, ο κύριος Κουτσοτήλας Τένης, ο κύριος Καρκούσης Γρηγόρης, καθώς και επί Βατινού, η Πέννη. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συναδέλφισες, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση. Μετά από πολύ προβληματισμό, λόγω των δυσμενών συγκυριών που επικρατούν στην χώρα μας, καταφέραμε και φέτος να πραγματοποιήσουμε το 5ο κατά σειρά ετήσιο αποκριάθητο χορό της Ένωσής μας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για την ανταπόκρισή σας και θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σε μια προσπάθεια που κάνουμε να κρατήσουμε την επαφή και επικοινωνία του Έλληνα αστυνομικού με τον πολίτη. Και όταν λέω επαφή του αστυνομικού με τον πολίτη, εννοώ την αμοιβαία στήριξη, την ανάπτυξη εμπιστοσύνης του πολίτη προς τον αστυνομικό. Ο πολίτης επιζητά εν αγωνίους την παρουσία της αστυνομίας για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Δυστυχώς όμως, τα λάθη αλλά και οι σκοπιμότητες των κυβερνήσεων που μας βγάζουν στον δρόμο τους πολίτες, μας οδηγούν προς άλλη κατεύθυνση. Μας ξεκόβουν από τη βασική αποστολή μας, που είναι, όπως ανέφερα, η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας, και μας φέρνουν αντιμέτωπους με τον πατέρα μας, τον αδελφό μας, τον φίλο μας, με τον ίδιο μας τον εαυτό, βγάζοντάς μας τους δρόμους να τους αντιμετωπίσουμε, που διαδηλώνουν για τα δίκαια αιτήματά τους. Αιτήματα που είναι και δικά μας, για τα οποία η πολιτεία οφείλει να δώσει λύσεις και να μην προσπαθεί με την παρουσία της αστυνομίας να περάσει τα αντιλαϊκά της μέτρα. Λέω και δικά μας προβλήματα, γιατί και εμείς, όπως όλοι, νιώθουμε αυτή την αδικία που επικρατεί εκ μέρους της πολιτείας. Οι περικοπές και τα αντιλαϊκά μέτρα αγγίζουν και εμάς, φέρνοντας τον αστυνομικό στην εξαθλίωση και στο περιθώριο, κάνοντας τον ανήμπορο να ασκήσει το καθήκον του. Η πολιτεία δυστυχώς δεν παρέχει όλα τα εμπόδια, τόσο σε υπερησιακό όσο και σε ατομικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ο αστυνομικός στην αποστολή του. Εδώ θα πρέπει να σας γνωρίσω και να επενέσω τις προσπάθειες των αστυνομικών που προσπαθούν, παρά την εξαθλίωσή τους, χωρίς τα απαραίτητα εμπόδια, αλλά με φιλότιμες προσπάθειες, να προστατέψουν τον πολίτη, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο προς μια σύγχρονη εγκληματικότητα που βιώνουμε. Επίσης θέλω να επενέσω και όλους τους πολίτες που στέκονται στο πλευρό μας και μας βοηθούν, και αυτό φαίνεται και στη σημερινή μας εκδήλωση. Και θέλω να γνωρίζουν ότι οι αστυνομικοί είμαστε στο πλευρό τους, γιατί είμαστε κομμάτι τους, με τα ίδια προβλήματα. Τέλος, αρπάζοντας την ευκαιρία, θα απευθυνθώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου σύσσωμη θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες και να επιδιώξει τη στελέχωση της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας με προσωπικό και μέσα,
μια και γνωρίζει τις ελλείψεις που υπάρχουν, καθώς και την αυξημένη εγκληματικότητα που μαστίζει τον νομό μας. Επίσης, θα πρέπει να προσέξει τη λεγόμενη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση υπηρεσιών σε ένα νομό με μεγάλη έλλειψη δύναμης, αυξημένη εγκληματικότητα όπως το είπα και με πληθυσμό που διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Δεν θέλω όμως να σας γεμίσω με προβλήματα, γιατί ήρθαμε εδώ για να διασκεδάσουμε. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή μας εκδήλωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να βραβεύσει τα παιδιά όλων των συναδέλφων, τα οποία εισήλθαν στην τριπτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους. Εμείς σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη ζωή σας. Θα παρακαλέσω τα παιδιά για την βράβευση να έρθουν να παραλάβουν τα βραβεία. Η κυρία Κεφάλα Μαρία, ο κύριος Λαβάς Καράλακος, ο κύριος Τσιντώνης Γεώργιος, θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της εταιρείας Λαξινό, τον κύριο Φόρτη, να έρθει να βραβεύσει τα παιδιά. Η κυρία Δήμα Εκατερίνη πέρασε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Μήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Κύριος Πόρτης θα μας αφήνει ένα σύντομο κοινωνικό. Καλησπέρα σας. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά για την επιτυχία τους, να τους ευχηθώ καλές σπουδές να έχουν και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Επίσης να συγχαρώ τους γονείς των παιδιών για τον αγώνα και τον λόγο που κατέβαλαν και σαν πρόεδρε και τον Διοικητικό Συμβούλιο για την άφθογη οργάνωσή τους. Καλή ασχέδες όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόρτη. Ο εκπρόσωπος του Καζίνο Λουτρατίου, ο κύριος Βρακάτης. Θα βραβεύσει την κυρία Γιούλια Αθανασία. Πέρασε στα ΤΕΗ Καλαμάτας, Μήμα Λογοθεραπείας. Τμήμα, αδελφικό τμήμα μιας κοινωνίας
η οποία μαζεύει τα κομμάτια της για να χτίσει το αύριο για μας και για τα παιδιά μας. Συγχαρητήρια σε όλους σας για τις αντοχές σας, για τη δύναμή σας, για το κουράγιο σας και να θυμάστε ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κακάτη. Ο κύριος Μητσόπουλος, θα τον παρακαλέσουμε να έρθει να βραβεύσει. Η Κεφάλα Μαρία πέρασε στη νομική, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι η μητέρα της εδώ, καθώς η ίδια δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Να συγχαρώ και εγώ τους γονείς και τα παιδιά για να καλή συνέχεια, καλές σπουδές και επιτυχία στη γονή και στους γονείς καλή δύναμη. Όσο για την αστυνομία μας, να την φωτίζει ο Θεός και να της δίνει δύναμη να τα πετσέτει τη δυσκολία. Συγχαρητήρια. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, ο κύριος Φωτόπουλος. Θα βραβεύσει τον κύριο Λαδά Χαράλαμπο. Έχει περάσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, Μήμα Ψυχολογίας. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι συλλόγων φορέων, συνάδελφοι και σεβαστό Προεδρείο της Συνταξιούχων, αγαπητό Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι των αστυνομικών εδώ της Κορίνθου, συγχαρητήρια ειλικρινά στη διοργάνωση της απόψινής εκδήλωσης και συγχαρητήρια στα παιδιά για την επιτυχία που έχουν κάνει αυτό το χρονικό διάστημα κάτω από δύσκολες συνθήκες και σε αυτούς και στους γονείς τους. Μπροστά στο καταθλιπτικό και απεσιόδοξο κλίμα που έχει δημιουργηθεί και έχει επιβληθεί τελευταία στη χώρα μας και στον εργασιακό μας χώρο, η απόψινή βραδιά και η εκδήλωση του σωματείου σας ήταν πάρα πολύ αναγκαία και όσο ποτέ άλλοτε. Μια βραδιά για διασκέδαση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος για σας πιέζει για να ξεκινήσει αυτή η βραδιά της διασκέδασης και θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί εξάλλου ο πρόεδρός σας εδώ κινήθηκε πάνω στις βασικές θέσεις και αρχές της Ομοσπονδίας, πώς πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία μέσα στην κοινωνία, πώς πρέπει η συντεταγμένη πολιτεία να αντιμετωπίσει το θεσμό της αστυνομίας και πώς πρέπει η συντεταγμένη πολιτεία να αντιμετωπίσει τον αστυνομικό ως ένα εργαζόμενο κάτω από αντίξωες συνθήκες που προσπαθεί να φέρει σε πέρα στην αποστολή του, όντως ως εργαζόμενος αυτής της κοινωνίας, κομμάτι της κοινωνίας, σπλάχνα από τα σπλάχνα της, και έτσι πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Μια επισήμανση στους συναδέλφους μου και στις συναδέλφες σας. Θα σας παρακαλούσα
στη λειτουργία σας, σε όλες τις δράσεις, να σας διακρίνει το μέτρο. Είναι δύσκολη η καιρή να μην οδηγηθούμε ξανά για οποιοδήποτε λόγο ή κατ' επιλογών της επιταγμένης πολιτείας ή από δικά μας λάθη και παραλήψεις να βρεθούμε απέναντι από την κοινωνία. Κάναμε πολύ αγώνα να είμαστε μαζί με την κοινωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, να συμπορευθούμε μαζί με την κοινωνία. Γι' αυτό τον πολίτη σε κάθε λειτουργία μας θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με αγάπη, σεβασμό και κατανόηση. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτά που σας έχει επισημάνει ο πρόεδρός σας, να τα έχετε καλά χαραγμένα στο μυαλό σας. Και από εδώ και πέρα, μιας και οι μέρες θα είναι πιο δύσκολες, όλοι μαζί θα συμπορευτούμε στον δύσκολο αγώνα αυτό της επιβίωσής μας. Μια επιβίωση που θα έχει να κάνει με την αξιοπρέπειά μας. Πάνω απ' όλα θα θυμάται η πολιτεία ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι με προσωπικότητα και με αξιοπρέπεια. Για αυτή την αξιοπρέπειά μας από πλευράς της Ομοσπονδίας και από το συνδικαλιστικό μας κίνημα σας υπόσχομαι ότι θα δοθούν συνεχείς και δυναμικοί αγώνες. Έτσι οι περιστάσεις απαιτούν, έτσι θα κινηθούμε. Καλή διασκέδαση και συγγνώμη αν σας κούρασα. Τέλος, θα παρακαλέσω τον κύριο Πρωτόπαπα Χρήστο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, να βραβεύσει. Και θέλω να πω εδώ ότι επέλεξα τον κύριο Πρωτόπαπα για να μας ευχαριστηθεί όλους να προσφέρουμε το αίμα μας όπου χρειάζεται, αυτό το πολύτιμο που μπορεί να σώσει ζωές. Ο κύριος Τσιτώνης Γεώργιος έχει περάσει στη ΤΕΗ Καλαμάτας, Τμήμα Μονάδων Υγείας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ να συγχαρώ τα παιδιά σας για τη μεγάλη τους επιτυχία. Να συγχαρώ και εσάς που τα στηρίξατε και να σας ζητήσω όλους να στηρίξετε κι εσείς με ακόμα μεγαλύτερη αγάπη και ζήλο την εθελοντική αιμοδοσία. Ο Πρόεδρος συνεχίζει την προσπάθεια της προηγούμενης διοίκησης, ελπίζω πιο οργανωμένα και πιο τακτικά αυτή τη φορά, και έχουμε στόχο πλέον οι αιμοδοσίες σας να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο στον χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας ή στο δικαστικό μέγαρο Κορίνθου, που θα πρέπει να αναφέρω ότι μια τέτοια ανάλογη πρωτοβουλία αναπτύσσεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου και τον Μάρτιο θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία. Ήθελα να σας πω μόνο δύο στοιχεία, διότι εδώ πιστεύω υπάρχουν και εκπρόσωποι μας στην τοπική αυτοδιοίκηση ή και στον επόμενο βαθμό, ίσως και στη κάποιοι που συμμετέχουν και στην ελληνική βιβλία και το αποφεύγουν να παραβρίσκονται σε εκδηλώσεις. Θέλω να πω ότι κάθε χρόνο, ακόμα και σήμερα που η χώρα μας αντιμετωπίζει αυτά τα οικονομικά προβλήματα, εμείς συνεχίζουμε να εισάγουμε αίμα από την Ελβετία, το οποίο μας κοστίζει 4.200.000 ευρώ. Επίσης, κάθε χρόνο αφριστεύουμε 30.000 μονάδες αίματος στη χώρα μας από Έλληνες αιμοδότες που αναγκάζονται να τρέξουν για το συγγενικό τους πρόσωπο και να προσφέρουν το αίμα τους, έστω
έστω και αν παίρνουν φάρμακα, κοροϊδεύοντας τους γιατρούς της αιμοδοσίας. Αυτές λοιπόν οι μονάδες καταστρέφονται και είναι πάρα πολλές, 30.000 μονάδες, όσες δηλαδή μας λείπουν και εισάγουμε από την Ελβετία. Και ενώ πληρώνουμε τους Ελβετούς 4.200.000 ευρώ, αντιθέτως αυτές τις μονάδες που αθρηστεύουμε, τις πληρώνουμε 12 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας. Η πατρίδα μας δηλαδή πετάει στα σκουπίδια 12 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι ο μεγαλύτερος από εσάς, ο αστυνομικός διευθυντής του νομού μας, δεν θα είναι μεγαλύτερος από 50 ετών. Βλέπω εδώ παραδείγματος χάρη τον στρατηγό του κ. Σκαλτσά, που είναι 50, 52, πάντως μικρότερος από εμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν με μπροστάρι τον αστυνομικό διευθυντή, στη συνέχεια τον πρόεδρο της Ένωσής σας και μετά εμένα, ότι μπορούμε να κάνουμε μια μαζική προσφορά αίματος στην αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας και να απαντήσουμε σε αυτούς που προσπαθούν να σας φέρουν απέναντι στην κοινωνία ότι εσείς θα παραμείνετε άνθρωποι, θα παραμείνετε τμήμα, ζωντανό και αδερφικό τμήμα και κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε, να είστε καλά. Θα πρέπει να πω ότι πολλοί συνάδελφοι και έχουμε τράπεζα αίματος στην αστυνομία, είναι αιμοδότες και σε τακτικά διαστήματα προσφέρουν το αίμα τους. Πιστεύω όμως ακόμη περισσότεροι να μπορέσουν πάνε και αυτοί να δίνουν το αίμα τους για το καλό όλο μας. Γιατί μία φορά θα το χρειαστούμε και δεν ξέρουμε πότε. Λοιπόν, να ευχαριστώ όλο και εγώ τα παιδιά. Και θα παρακαλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Δέδε Γεώργιο να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο οποίος θέλω να πω ότι πάντοτε μας στηρίζει και είναι δίπλα μας. Ενδεσιμότατε, κυρία Εισαγγελέα, αγαπητοί φίλοι της ηγεσίας του Σωμάτων Ασφαλείας στο νομό μας, αγαπητοί συναγωνιστές, δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της αυτοδιοίκησης, δεν θα κουράσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιδρόμηση και να συγχαρώ την Ένωση για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που η σημερινή ανταπόκριση δείχνει και την επιτυχία της. Ήρθα για ένα μόνο λόγο, να εκφράσω την ουσιαστική, ενεργή στήριξη της συμπαράστασης στα σώματα ασφαλείας και τους ανθρώπους τους, που αυτό το καιρό στην πατρίδα μας κάνουν την πιο υπεύθυνη, την πιο σοβαρή και την πιο δύσκολη δουλειά. Φροντίζουν για την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη αλλά και ολόκληρης κοινωνίας μέσα στις πιο αντίξωες και στις πιο επώδυνες συνθήκες που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος. Συγχαρητήρια, γνωρίζουμε τα προβλήματα, θα συνεχίσουμε να είμαστε αρρωγοί στις δυνάμεις μας στο μέτρο που μπορούμε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, ατομική και οικογενειακή ευτυχία, υγεία, δύναμη και κουράγιο για την απάντηση των υπηρεσιών που παρέχει τους πολίτες στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ. Είμαστε κατά την Πρωτοβουλία και πιστεύω να είστε πάντα ο αρρωγός στις προσπάθειές μας και να στηρίζετε την αστυνομία. Ο Δήμαρχος Κορινθίων που φιλοξενεί τη σημερινή εκδήλωσή μας για ένα σύντομο χαιρετισμό, ο κύριος Πνευματικός Αλέξανδρος. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να
να πω καταρχήν συγχαρητήρια στα παιδιά που σήμερα βραβεύτηκαν, αλλά και στους γονείς για την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να καμαρώσουν σήμερα τα παιδιά τους στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σήμερα η αίθουσα είναι κατάμεστη και αυτό δείχνει ότι οι αστυνομικοί δεν είναι μόνοι τους. Δεν είναι μόνοι τους στον αγώνα των δύσκολο που δίνουν και επικίνδυνο, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία τη χώρα. Ο αγώνας, όπως περιγράφηκε από τα συνδικαλιστικά σώματα εδώ, από τον αγαπητό πρόεδρο, τον Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Φωτόπουλο, είναι μεγάλος. Έχετε συμπαράσταση, πιστεύω, όλη τη κοινωνία, γιατί αυτό που έγινε βεβαίως σε όλη την κοινωνία, αλλά ιδιαίτερα στους αστυνομικούς, ήταν πολύ άδικο και πρέπει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στα μηνολογικά, απέναντι στον δικό μας τον κλάδο. Όμως σήμερα αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη, στηρίζει μια προσπάθεια δική σας που κάνετε για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα, για να αισθανόμαστε όλοι εμείς ασφαλείς στην χώρα να μπορεί να πορευθεί και πάλι σε ανεπτυξιακούς δρόμους. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση. Εύχομαι η επόμενη που θα γίνει του χρόνου να έχει λιγότερα προβλήματα για τον κλάδο σας και να έχει για τη χώρα μας, να ξημερώσει για τη χώρα μας μια καλύτερη μέρα για τους απλούς εργαζόμενους που κάποιοι θέλουν να εμφανίσουν την αστυνομία απέναντι στους αγώνες που δίνουν τους κλινικούς αυτή την εποχή, ενώ η αλήθεια είναι ότι κάνετε το καθήκον σας και μέσα σας είσαστε δίπλα στους κλινικούς αγώνες, όπως είναι το δικό σας αγώνα, αισθανόσαστε και τον αγώνα που δίνει η κοινωνία σαν ένα δικό σας αγώνα. Καλό κουράγιο και συγχαρητήρια. Όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για εμάς, για όλο τον κόσμο. Τέλος, ο κύριος Πολαΐδης, ο αστυνομικός διευθυντής της Κορινθίας, για ένα σύντομο κοινωνισμό. Και συγχαρητήρια, κύριε Διευθυντά, για την παραγωγή σας. Εσείς θα καθηγηθείς στον πολιτικό μεταφανίσιο. Κύριε Διευθυντή, κύριε Δήμαρχη, κύριε εκπρόσωπο των εισαγγελικών αρχών, κύριε εκπρόσωπο φορέων πολιτικών αρχών, κύριε πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κύριε πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αρμηθίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μέρα είναι μια ευκαιρία από τις λίγες που μας δίνονται όλοι μαζί, αστυνομικοί και πολίτες, να είμαστε στον ίδιο χώρο, να βρεθούμε και να συσφίξουμε τις σχέσεις. Τις σχέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πολύ καλές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας. Αυτό, οι καλές σχέσεις είναι απαραίτητες σε μια περίοδο που η πατρίδα μας δίνει μια πολύπερη, κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον μάχη. Είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η παρουσία, το έργο και η προσφορά των αστυνομικών. Είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των στοιχείων που έχουν καταξιώσει την ελληνική αστυνομία και τον Έλληνα αστυνομικό ως εγγυητή της τάξης και της ομαλότητας. Η κοινωνία πλήγεται καθημερινά από την οικογενειακή κρίση και την βιώνει κατά τρόπο οδυνηρό. Θέλει τώρα όσο ποτέ να εμπιστευτεί το ρόλο που διαδραματίζει το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας με το προσωπικό της σε όλες τις υπηρεσίες της πραγματοποίησε το έτος που πέρασε πολύπλευρο έργο που ανταποκρίνεται στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και την προσήλωσή της από την αποστολή της. Έτσι παγιώνουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών πάντα με βάση την νομιμότητα, ενεργώντας με ανθρωπιά και διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική αστυνομία. Είμαι βέβαιος ότι το υψηλό φρόνημα και η προσήλωση στο καθήκον που διέκρινε όλους εσάς το 2012 θα συνεχίσει και το 2013 χωρίς να καταβληθεί από την οικονομική συγκυρία που ταλανίζει όλους μας. Σαν αστυνομική διεύθυνση, συνεργαζόμενοι και με τους άλλους φορείς του νομού, θα προσπαθήσουμε και στην καινούργια χρονιά να βελτιώσουμε και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού,
και τα τεχνικά μέσα, αλλά αν μπορέσουμε να επιτύχουμε και ενίσχυση του δυναμικού της υπηρεσίας. Ειδικά καθώς αυξάνονται οι υπηρεσιακές ανάγκες με τις καινούργιες υπηρεσίες. Εδώ θα ήθελα να σας μεταβιβάσω και το χαιρετισμό του κυρίου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, του κυρίου Γεωργόπουλου, ο οποίος ήθελε να βρίσκεται μαζί μας εδώ, όμως από οικογενειακό του πρόβλημα δεν μπορεί να παρευρεθεί. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που πέρασαν στις σχολές. Συγχαρητήρια και στο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών για την ωραία αυτή εκδήλωση. Εύχομαι χαρές στην καινούργια χρονιά, υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις προσωπικές ευχές. Θα ήθελα να πω από το στόμα σας και του Θεού το αυτή να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και σε μέσα αλλά και σε προσωπικό τη διεύθυνσή μας που ξέρετε ότι αιμορραγεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και ιδιαίτερα τον κύριο Αποστολόπουλο Γεώργιο, Φιλαρσινός ΑΕ και ιδιαίτερα τον κύριο Λαρσινό Ιωάννη, την Μότο Ρόιν Ελλάς, το Καζίνο Λουτρακίου, τον κύριο Μητσόπουλο Δημήτριο, τον κύριο Πρωτόπα, τον κύριο Μουρούτσο, τον κύριο Καλέσκι, την Ενταρία τη Μαρτίνο, τους Μήλους Μάρα, τις Ασφάλειες Κοντογιαννάκη, την Ανακύκλωση ΑΕ, τον κύριο Πίπυλο και Μπακλώρη, για τη βοήθειά τους. Επίσης, τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις για την προσφορά των δώρων που θα κληρωθούν στη λαχιοφόρο αγορά μου. Και πάλι να ευχαριστήσω θερμά όλους σας, εσάς που με την παρουσία σας θυμάτε την εκδήλωσή μας και μας στηρίζετε απόψε. Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο που με στηρίζει. Και εδώ οφείλεται και η επιτυχία της εκδήλωσής μας σήμερα και εύχομαι τέλος σε όλους καλές αποκριές και καλή διασυγχαίρεση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και συγγνώμη αν σας κουράσαμε λίγο.
Thank you.
όλα καλά. Έτσι θα μας ευχόμαστε να περνάτε καλά. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο γιατί έχει κάνει πολλή δουλειά. Και στον γραμματέα και στον Ταλίνα γιατί ήρθαν και τον βρήκανε και πριν από ένα μήνα. Και δύο μήνες πριν μας έφεραν τηλέφωνο. Θα έρθετε, δεν θα έρθετε, τι θα γίνει, πώς θα το αγκαλώσουμε. Από ό,τι φαίνεται το αγκαλώσατε τέλεια. Γιατί και πάρα πολλοί κόσμος ήρθε. Και θα κάνουμε και το πάλι για να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιμένου σα και από εμά για σα. Να σα πω πάντα καλά. Επιτυχίες. Τι να έρθει, το περνάμε δύσκολο για να σα πει. Γεια σα, πρόεδρε. Και τώρα το πρόεδρε, βέβαια, εννοείται. Άκουσα και με το μικρόφωνο, ακούτε. Έφυγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία μα. Κάνατε μεγάλο αγώνα για να σα πει σήμερα, εδώ το ξέρετε. Ευχαριστώ λοιπόν να έχουμε υγεία και να χαμογελάμε και να περνάμε καλά.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Εξενύχτε!